Σύσκεψη σχετικά με το σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης πύργου πραγματοποιήθηκε χθες στο Λάτσιο. Η θεώρηση των γεωλογικών μελετών στην αποκεντρωμένη διοίκηση φαίνεται ότι προκαλεί καθυστερήσεις. Προσπάθεια να απεμπλακούν οι διαδικασίες εξέλιξης του ΣΧΟΑΠ του πύργου που έχει κολλήσει στην αποκεντρωμένη περιφέρεια και έχει να κάνει με τη θεώρηση των γεωλογικών μελετών καταβάλλεται από το Δήμο και τον υπεύθυνο της μελέτης. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο του πύργου, τονίστηκε ότι η γεωλογική μελέτη έχει θεωρηθεί από τον επιβλέποντα και έχει συνταχθεί το σχετικό έγγραφο παραλαβής της μελέτης από τον Αύγουστο του 2016. Ωστόσο, 15 μήνες μετά και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Στο ξεκίνημα της σύσκεψης, ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λέτσης μεταξύ άλλων τόνισε ότι για το ΣΧΟΑΠ πύργο όλα έχουν κλείσει από το Μάρτιο του 2016, αλλά μία υπογραφή καθυστερεί τη διαδικασία. Εμάς το θέμα του ΣΧΟΑΠ λύνει πολλά θέματα μαζί για το Δήμο. Δίνει απαντήσεις στο σχέδιο πόλεως, δίνει απαντήσεις γενικότερα στη χρήση υγιής. Είναι κάτι που ωφελεί τους πάντες, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάρει τα εύσημα μόνο η παρούσα δημοτική αρχή. Η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία που τα πράγματα έχουν καλαμάρει από τεχνικής πλευράς. Έχουμε πολλούς που μπορούν να μας βοηθήσουν να ομαλοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα που έχει σχέση με την πόλη και με την προέκτασή της και να κάνουμε και ωραίες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες θα λειτουργήσουν προδομητικά. Ο υπεύθυνος της μελέτης για το ΣΧΟΑΠ, Ευαγγέλος Καραμπλέας, τόνισε πως η μελέτη έχει απενταχθεί από τα συγχρηματοδοτημένα προγράμματα και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συνεπώς, χρηματοδότηση υπάρχει. Το σημαντικότερο πρόβλημα, όπως είπε, που έχουν αυτή τη στιγμή οι επενδυτές, είναι ότι δεν υπάρχουν χρήσεις γης, δηλαδή πού θα επενδύσουν και τι. Με την εφαρμογή του ΣΧΟΑΠ, αυτό λύνεται και είναι σαφές ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσελκύσει επενδύσεις και να αναπτυχθεί η περιοχή. Η γεωλογική μελέτη έχει ελεγχθεί από τον επιβλέποντα και έχει συνταχθεί το αντίστοιχο έγγραφο παραλαβής της μελέτης από τον Αύγουστο του 2016. Έχουν παρέλθει δηλαδή 14-15 μήνες από τότε και ενώ λείπει μόνο μία στρογγυλή σφραγίδα για να θεωρηθεί από την αποκεντρωμένη, εν προκειμένου από την Διεύθυνση Υδάτων, εντούτοις, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει και να είχαμε ετοιμάσει ήδη το ΦΕΚ για να μπορεί να έχει η πόλη ΣΧΟΑΠ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Με βάση το βηματισμό που έχει τώρα η μελέτη, τίποτα δεν μας εξασφαλίζει ότι η μελέτη τελικά θα τελειώσει, που αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Όταν μιλάει κανείς για επενδύσεις, θα το έχετε ακούσει ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι επενδυτές είναι ότι δεν έχουν χρήσεις. Το πιο σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρουν πού να επενδύσουν τι. Αυτό το πρόβλημα στο Δήμο λύνεται. Θα έχει πλέον χρήσεις σε όλη την έκταση του Δήμου και είναι σαφές ότι θα ανοίξει ο δρόμος, δεν φτάνει βέβαια αυτό μόνο, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις και να αναπτυχθεί η περιοχή.